Είμαστε και πάλι κοντά σας. Έχει πάει η ώρα 11.30, 11.32 πρώτα λεπτά. Το είμαι σίγουρη ότι διαβάσατε, ότι μάθατε πως το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να απονείμει το φετινό μεγάλο βραβείο γραμμάτων σε έναν μεγάλο λογοτέχνη, τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Και νομίζω ότι κάπου θα πήρε το μάτι σας την απάντηση του κυρίου Χριστιανόπουλου. Ούτε θα εμφανιστώ, ούτε θα πλώσω το χέρι για να πάρω το βραβείο. Δεν θέλω ούτε το βραβείο, ούτε τα λεφτά τους. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστιανόπουλε. Τιμή μας που είσαστε σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί η άρνησή σας λοιπόν να παραλάβετε το βραβείο αυτό, γιατί η άρνησή σας να δεχτείτε την τιμητική αυτή η βράβευση? Και γιατί η δική σας ερώτηση και θέλετε να τα ξέρετε όλα, ας πούμε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, τι πρέπει να σας απαντήσω? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Δεν ξέρω, μ' ακούτε? Σας ακούω πάρα πολύ, ναι. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, να μάθετε να μην ρωτάτε. Άμα δεν ρωτά κανείς, κύριε Χριστιανόπουλε, χωρίς να ρωτάς, ναι, μπορείς να μάθεις, μπορείς να φτάσεις στην αλήθεια, μπορείς να γίνεις λίγο καλύτερος ως άνθρωπος? Ή δεν είναι κακό κατά την άποψή σας να ζει κανείς και σε μια άγνοια? Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή μου. Εγώ αυτά τα πράγματα τα έχω πει εδώ και 30 και 40 χρόνια. Όλοι τα ακούσαν, τα δημοσίευσα σε ειδικό βιβλίο, όλοι τα διαβάσαν, και έρχεστε εσείς οι πολύ έξυπνοι και δεν ξέρετε τίποτε. Ούτε ακούσατε, ούτε διαβάσατε. Και τι να κάνω, να αρχίσω πάλι να επαναλαμβάνω το τροπάριο? Το θεωρώ λίγο αστείο. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθήστε να είστε, συνεπείς στο «είμαι εναντίον» δηλαδή. Στο κείμενό σας που το έχουμε εγώ διαβάσει. Εγώ είμαι συνεπής. Εσείς δεν είστε ενήμεροι. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί, κύριε Χριστιανόπουλε, τώρα μου επιτίθεστε? Γιατί δεν είμαι ενήμεροι? Ενήμεροι είμαι. Όχι, δεν σας επιτίθεμαι. Δεν ξέρω καν τη φάτσα σας. Τι να επιτεθώ. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν είστε καλά ενημερωμένοι για το πόσο μυστήρια περίπτωση είμαι. Ας πω, στριμμένος. Κύριε Χριστιανόπουλε, και από ένα στριμμένο ζητάτε χίλιες δυο απορίες. Γιατί το κάνατε αυτό και με ποια λογική και κάτι τέτοια? Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι περίπου εκνευρισμένος. Μην κοιτάτε τώρα που μιλώ πολύ ήρεμα. Έχω έναν εκνευρισμό από τους συναδέλφους σας που με έχουν πρίξει το σηκώτι εδώ και τρεις ημέρες. Ας είναι. Τέλος πάντων, πείτε μου λοιπόν τι απορίες σοβαρές έχετε. Η απορία που έχω, πρέπει να σας θυμίσω καταρχάς κάτι, γιατί νομίζω ότι έχετε δυνατή μνήμη. Έχουμε γνωριστεί λοιπόν από κοντά στη Θεσσαλονίκη πριν από αρκετά χρόνια, εγώ στο ξεκίνημα στη δημοσιογραφία τότε, εσείς βεβαίως καταξιωμένος λογοτέχνης πολλά χρόνια πριν. Και πρέπει να σας πω... Αφήστε το καταξιωμένος, το κακό είναι ότι γνωρίζω πιπέρι στο στόμα κάθε μου. Μέρα καμιά θα το πάρω πίσω. Θα το πάρω πίσω. Θα το πάρω πίσω, κύριε Χριστιανόπουλε. Τώρα, τι να σας πω, δεν σας θυμάμαι, δεν σας... τέλος πάντων. Μα βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ όμως είχα την τιμή να σας γνωρίζω από κοντά. Εσείς μπορεί να με θυμάστε, εγώ δεν σας θυμάμαι. Και να... δεν χάλασε ο κόσμος. Νομίζω σε καμία των περιπτώσεων. Τέλος πάντων. Αλλά γιατί θεωρείτε... Για πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Γιατί θεωρείτε λοιπόν ότι το να σας βραβεύσουν, να αναγνωρίσουν δηλαδή το έργο σας, είναι κάτι που δεν είναι καλό, κάτι που αποτάσσεται από πάνω σας? Ακούστε, δεν τους παρακάλεσα να μου το αναγνωρίσουν. Αυτοί φαίνεται κατάλαβαν ότι ήρθε η ώρα. Αλλά και πέρσι μου είχαν δώσει αυτό το βραβείο και αρνήθηκα, το ξέρετε, ακριβώς πριν ένα χρόνο. Θυμούμαι τότε ότι ήταν ο πρόεδρος της απονομής βραβείων ο καθηγητής Μαστροδημήτρης. Φαντάζομαι να τον ξέρετε. Το κακό είναι ότι πέρσι η Επιτροπή ήταν όλη γερόντια και φέτο η Επιτροπή είναι όλη μοιράκια. Τα γερόντια ήταν λίγο πιο σοφά και αποφάσισαν να με ρωτήσουν εάν δέχομαι να το πάρω και είπα δεν δέχομαι. Τα μοιράκια είναι λιγότερο σοφά και νόμισαν ότι είναι προτιμότερο να μην με ρωτήσουν και να μου το δώσουν απευθείας.
Έτσι λοιπόν με ευνηδίασαν, αλλά κακό του κεφαλιού τους νομίζω. Για μένα ούτε κρύο ούτε ζέστη. Τώρα γιατί θέλουν να με βραβεύσουν, ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει. Κύριε, πάμε παρακάτω. Κύριε Χριστιανόπουλε, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος Έλληνας. Αυτή τη στιγμή σας ακούνε κάποιοι από, τους Έλληνες που περνάνε δύσκολες ώρες. Θα θέλετε να μοιραστείτε κάτι από τη ζωή σας, κάτι από την... Θα έλεγα σοφία σας, αλλά ξέρω ότι θα το γυρίσετε μπούμεραν και θα με πυροβολήσετε γι' αυτό. Κοιτάξτε, σας μιλώ όχι για την αξία σας, αλλά γιατί με ακούνε κάποιοι. Γι' αυτό σας μιλώ. Το καταλάβατε? Απολύτως. Από την άποψη αυτή, επιτρέψτε μου να είμαι και λίγο παλαβούτσικος. Ας είναι. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Πώς να σας παρεξηγήσουμε, κύριε Χριστιανόπουλε? Στον κόσμο λοιπόν που περνάει δύσκολα μπορείτε να δώσετε... Σας παρεξήγησαν. Από τους συναδέλφους σας με παρεξήγησαν πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό σας αφήνει παγερά αδιάφορο. Είναι ολοφάνερο ότι σας αφήνει παγερά αδιάφορο. Ενδεχομένως να σας ευχαριστεί και λίγο, κύριε Χριστιανόπουλε. Δεν ξέρω τι να πω. Το θέμα είναι ότι έγινε κάτι χωρίς να με ρωτήσουν. Και διαμαρτυρήθηκα και μου είπε ένας, μη διαμαρτύρεσαι και φανείς ότι είσαι κατηνίτσα, άκου τι μου είπαν. Το φαντάζεσαι, ώστε επειδή διαμαρτύρομαι είμαι κατηνίτσα και αν δεν διαμαρτυρόμουν θα ήμουν καθώς πρέπει κύριος. Αυτό λέγεται νεοελληνική νοοτροπία. Τι άλλο στραβό έχει η νεοελληνική νοοτροπία? Ορίστε. Τι άλλο στραβό, λέω, έχει η νεοελληνική νοοτροπία? Α, δεν πρόκειται να βρω τα στραβά τα ελληνικά, ούτε και με ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε ότι με πολύ ζόρι σας ανέχομαι αυτή τη στιγμή και για λόγους ευγενίας δεν σας έδιωξα. Δεν φτάνει αυτό? Έχω κι εγώ κάποια δόση ευγένειας, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι δεδομένο αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που δείχνετε. Μου είπατε ότι το κάνετε γιατί ακούγεστε στους πολλούς. Σε αυτούς τους πολλούς, λοιπόν, ως άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, θα ήθελα να απευθυνθείτε και να τους δώσετε κάτι για φάρο, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους, κύριε Χριστιανόπουλο, αν θέλετε. Μα δεν συνεννοούμαστε. Μιλούμε δύο διαφορετικές γλώσσες και δεν το ξέρουμε. Ό,τι και να τους πω, δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Δηλαδή, είχαν ανάγκη από μια εκπομπούλα σας για να σοφρονιστούν. Αστείο πράγμα. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι με το να πούμε μερικές σπουδαίες κουβέντες άλλαξε το σκηνικό. Το σκηνικό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν με τίποτα. Στενοί φίλοι μου, οι οποίοι με ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν δέχονται την άποψή μου να αρνηθούν ένα βραβείο. Λένε λοιπόν, ευχαρίστως το δέχομαι το βραβείο, και ευχαρίστως δέχομαι και το παραδάκι. Λοιπόν, αυτά είναι η σημερινή η τρέχουσα νοοτροπία. Και μου λέτε τώρα εσείς ότι θα αλλάξουν μυαλά. Δεν αλλάζουν. Εδώ δεν αλλάζουν ούτε οι κυβερνώντες και θα αλλάξουν τα χτεσινά τσουτσέκια. Ας είναι. Παρακάντω. Μήπως όμως ακούγοντας απόψεις σαν τις δικές σας, που δεν είναι και πολύ συχνές, τη σήμερον ημέρα, αλλάξουν μυαλά τα νέα τα παιδιά. Αυτά δηλαδή που θα αποτελέσουν το μέλλον της χώρας αύριο. Ούτε και τα νέα παιδιά αλλάζουν, να είστε σίγουροι. Δεν διορθώνεται η κατάσταση με τίποτε απολύτως. Είμαι απολύτως σίγουρος. Τα νέα παιδιά λίγο θα αλλάξουν, αλλά πολύ λίγο. Μετά θα έρθουν στο ίδιο βιολί. Είμαι απαρηγόρητος. Τίποτα δεν σώζει την Ελλάδα. Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, δηλαδή, κύριε Χριστιανόπουλε, κατά την άποψή σας. Τι θα έπρεπε να γίνει για να αλλάξει? Δεν είμαι υπερβολικά απεσιόδοξος. Δεν είμαι υπερβολικά απεσιόδοξος, αλλά
και τι καλό βλέπω για να είμαι ευχαριστημένος ότι όλα θα αλλάξουν και θα σωθούν. Δυστυχώς δεν βλέπω χαΐρι. Εκτός αν πέφτω έξω και εσείς βλέπετε και μπορείτε να με βοηθήσετε να δω κι εγώ. Όχι, αλλά φωνές σαν τις δικές σας θα μπορούσαν να υποδείξουν κάποιους τρόπους αλλαγής, κύριε Χριστιανόπουλε. Νομίζω ότι εδώ αρκετό είναι καιρό. Που κάνετε λάθος. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν αλλάζουν με τίποτε. Ούτε νέοι, ούτε γέροι. Ούτε κι εγώ είμαι κανένας. Μπορεί να μην αλλάξουμε αύριο το πρωί, αλλά σε ένα βάθος χρόνου δεν θα αλλάξουμε. Τι να σας πω. Μπορεί να έχετε και δίκιο, αλλά οπωσδήποτε δεν συμφωνούμε. Τέλος πάντων, ας είναι. Δεν είναι και κακό πράγμα η διαφωνία. Θέλετε να σας πω μερικές τρυφερές αναμνήσεις από το παρελθόν μου? Θέλετε εσείς? Κοιτάξτε, έχω πολλά απομνημονεύματα. Ας βγάλω κάτι από το τσεπάκι μου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σας βοηθούν και θα σας χρειαστούν αυτά. Πρώτα-πρώτα, επειδή ξεκινούμε από ένα συγκεκριμένο γεγονός, θα μπορούσα να σας πω και μερικά συμπληρωματικά για το πώς έγινε όλη αυτή η άρνηση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όποιοι δεν με ξέρουν νομίζουν ότι έγινε τώρα πρόσφατα. Σας βεβαιώνω, εδώ και 35 χρόνια κάνω την ίδια δουλειά. Αρνιέμαι δηλαδή βραβεία, ψευτοβραβεία, κολογραφία, ό,τι θέλετε τα αρνιέμαι. Και από εδώ πάνε και οι άλλοι, ούτε με ακούνε. Καμιά φορά βγαίνει και κανένας παλαβός και μου δίνει κανένα βραβείο. Ξέρετε το 1973 τι έγινε? Δεν έγινε βέβαια τίποτε. Απλούστατα εμένα μου έδωσαν, καλή ώρα σαν και τους σημερινούς, το πρώτο βραβείο πεζογραφίας, διότι εκτός από τα ποίηματα γράφω και διηγήματα, ξέρετε. Και μου δώσαν το πρώτο βραβείο πεζογραφίας για το βιβλίο μου «Η Κάτω Βόλτα». Mm-hmm. Ξέρετε ποιοι? Ξέρετε τι ήταν το 1973? Ξέρουμε, Χούντα. Κύριε Χριστιανόπουλε. Λοιπόν, η Χούντα μου έδωσε βραβείο. Το φαντάζεσαι? Βεβαίως φρόντισα να το αποποιηθώ. Και μου είπαν, πρόσεξε, εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αν αποποιηθείς το βραβείο θα στείλουμε και θα σε συλλάβουμε, διότι θα κάνεις αντίδραση εναντίον της Χούντας. Και τους είπα, ακούστε κύριοι μου, με ύφος σοβαρό και περίφροντι, εγώ δεν έχω καμία σχέση και δεν είμαι εναντίον της Χούντας, και η πιο δημοκρατική κυβέρνηση να μου το έδινε, πάλι θα της έλεγα όχι. Και θύμωσαν αυτοί καταγανακτισμένοι και με έδιωξαν αντί για να με συλλάβουν. Λοιπόν, τέτοια νόστιμα έχω υποστεί κάμποσα. Και ίσως και πρέπει και να καυχαίμαι κιόλα, γιατί είτε το ήθελα είτε δεν το ήθελα, ήταν μια μικρή αντίδραση εναντίον της Χούντας. Η Χούντα θορυβήθηκε πάρα πολύ με την άρνησή μου. Τελικά βέβαια το δώσαν σε κάποιον άλλο και γλίτωσα κι εγώ, γλιτώσαμε και όλοι εμείς με τη Χούντα. Αυτά. Έχω τέτοια πάρα πολλά να σας πω. Κύριε Χριστιανόπουλε, να σας ζητήσω να μου πείτε την άποψή σας, ναι, την άποψή σας για το μνημόνιο, την άποψή σας για την Τρόικα, την άποψή σας για όλα αυτά που μας περιμένουν. Είσαστε ο άνθρωπος της αντίδρασης, είσαστε ο άνθρωπος που σκαλίζετε τα θέματα παρακάτω, δεν κάθεστε στην επιφάνεια. Ναι, τα λέτε, αλλά... Πρώτα-πρώτα να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν είμαι άνθρωπος της αντίδρασης ή όχι. Εκείνο όμως που ξέρω καλά είναι ότι δεν είμαι καλά ενημερωμένος. Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν ακούω ραδιόφωνο και δεν διαβάζω εφημερίδα. Λοιπόν, από κάθε άποψη έχω μαύρα μεσάνυχτα.
Επομένως δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό είναι καλό. Όχι. Είναι καλό να έχει κανείς μαύρα μεσάνυχτα. Ας πούμε ότι είναι φρικτό. Και τι έγινε. Εγώ ζω μια χαρά. Χωρίς να είμαι πολύ ενημερωμένος. Μέχρι χτες έμαθα και πώς λέγεται ο πρωθυπουργός. Σκέψου δηλαδή τι μεσάνυχτα μαύρα. Τι εννοείτε, δεν ξέρετε ποιος είναι πρωθυπουργός? Είναι ένας τραπεζικός, ξέρω εγώ πώς τον λένε. Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω και δεν θέλω να ξέρω. Δεν σας απασχολεί ποιος είναι πρωθυπουργός της χώρας? Όχι, δεν με απασχολεί τίποτε. Ποιος υπογράφει συμβάσεις που υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας και τις ζωές όλων μας? Κάθε φορά που έρχεται η σύνταξή σας, φαντάζομαι λαμβάνετε κάποια σύνταξη ή όχι? Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτη, αλλά ήρθε μειωμένη το τελευταίο διάστημα. Δεν σας ενδιαφέρει για ποιο λόγο? Αν είσαι αδιάκριτη, θα σου το πω εγώ. Παίρνω σύνταξη από το ΙΚΑ 590 ευρώ το μήνα. Ήρθε μειωμένη το τελευταίο διάστημα. Έχει υποστεί μείωση η σύνταξη για τον κάθε συνταξιούχο. Δεν σας απασχολεί αυτό? Πόσα μου χρειάζονται? Αν οι 590 ήταν κατά 100 ευρώ επιπλέον, δηλαδή ήταν 690, εγώ θα μπορούσα να ζήσω μια χαρά. Mm-hmm. Τώρα δυστυχώς σφίγγω το ζουνάρι και είμαι επίσης μια χαρά. Αλλά σφίγγω το ζουνάρι. Αυτά μήπως σας φαίνονται πολύ παράξενα ή πολύ παραφουσκωμένα ή πολύ γελία? Καθόλου, κύριε Χριστιανόπουλε, καθόλου απολύτως. Ζω μια χαρά. Το σφίξιμο του ζωναριού το ξέρουμε όλοι μας, όλοι μας όμως. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς που είπατε όχι στη Χούντα και ακόμη το καφιέστε αυτό και χαρήκαμε κι εμείς που το ακούσαμε να το διηγήσετε. Στην Τρόικα που ουσιαστικά αποφασίζει για μας, τι θα λέγατε? Τι θα πει Τρόικα, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρετε για τη σύμβαση που έχει υπογράψει η χώρα μας για να πάρει χρήματα από την Ευρώπη και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να συνεχίσει να ζει? Δεν ξέρετε ότι έχουμε χρεοκοπήσει? Μα γιατί θέλετε να με μπλέξετε στην υψηλή οικονομική πολιτική? Εγώ όχι μόνο έχω μαύρα μεσάνυχτα, δεν θέλω. Δεν θέλω, το καταλάβατε αυτό? Δεν θέλω. Ας πούμε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, ενώ όλοι οι Έλληνες ξέρουν και παραξέρουν τι τους γίνεται, γιατί είναι καλά ενημερωμένοι από την τηλεόραση. Λοιπόν, με τέτοιες νοοτροπίες αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί εγώ είμαι λίγο παράξενος και λίγο στριμμένος. Επειδή έτυχε να γράψω μερικά καλά ποίηματα, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και εσείς είστε μία καθώς πρέπει κυρία, η οποία ξέρετε και παραξέρετε, και όχι μόνο ξέρετε, αλλά και ενημερώνετε και το κοινό μέσω της τηλεοράσεώς σας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, κύριε Χριστιανόπουλε, δεν μου αρέσουν. Είμαι εναντίον των εφημερίδων. Χαντακώνουν αξίες, ανεβάζουν μηδαμινότητες, προβάλλουν ημετέρους, αποσιωπούν τους απροσκήνητους, όλα τα μαγειρεύουν όπως αυτές θέλουν. Δεξιές, αριστερές, κεντρώες, όλες το ίδιο σκατό. Το ίδιο σκατό. Να μάθετε να τα λέτε καθαρά χωρίς να φοβάστε. Νομίζω ότι το είπα πρώτη. Ναι. Τώρα λοιπόν εσείς ουσιαστικά με διαβάζετε ενώ με φωνάξατε να με ακούσετε. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάτε. Ας είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν το πάω πουθενά. Απλώς βάζω τον υπότιτλο στα όσα πολύ καλά λέτε. Τα αποδέχομαι όλα, όλα όμως. Στο βαθμό που μου αναλογούν. Εγώ τα λέω πολύ καλά από πλευράς μου όμως. Εσείς τα βρίσκετε ευχάριστα. Καθόλου. Από πλευράς σας όμως. Αλλά καμιά επαφή δεν βλέπω και καμία επικοινωνία. Ο καθένας λέει τα δικά του. Κύριε Χριστιανόπουλε, θέλετε, ίσως δεν κατάφερα να γίνω κατανοητή σε εσάς, αλλά αυτό που προσπάθησα να κάνω διαβάζοντας ένα απόσπασμα του κειμένου σας στη Νέα Διαγώνιο του 1977 ήταν να δώσω ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που εσείς είπατε.
ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, δεν καταλάβατε ακόμη ότι έχουμε ένα μεγάλο χάος ανάμεσά μας. Με συγκινήσατε πάρα πολύ, κύριε Χριστιανόπουλε, πρέπει να σας πω. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τόσο εύκολα είστε ευσυγκίνητοι, δεν καταλαβαίνω. Είπατε μεγάλες αλήθειες. Συγκινηθήκατε, μπράβο. Και μάλλον είμαι και σε κρίσιμη ηλικία να αναλάβω και με χιούμορ λίγο το κομμάτι της αλήθειας. Να συγκινηθεί και ελπίζω να συγκινηθεί και ο Αρχάγγελος του Παραδείσου μαζί σας. Τόσο πολύ συγκίνηση μου φαίνεται υπερβολική. Λοιπόν, θα κλείσω την κουβέντα μας που θα μπορούσα να τη συνεχίσω για πολλή ώρα ακόμα, λέγοντάς σας ότι αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, είναι γιατί εγώ μάλλον είμαι σκύλος και εσείς θα πάτε καλά με τις γάτες, έτσι. Δεν ξέρω, εύχομαι το ψωμί σας να το βγάζετε εντίμως. Εάν δεν το βγάζετε εντίμως, ήδη έχουμε μεγάλη απόσταση και διαφορά. Κατά τα άλλα, δεν με βλάψατε, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, καλοί είστε, τρώγεστε και εύχομαι όλα να έρθουν καλά και ευνοϊκά. Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Χριστιανόπουλε, γιατί έχει γίνει κουβέντα και λίγο εξομολογητική. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή το ταμείο ο απολογισμός μάλλον για το ψωμί, το τίμιο, γίνεται στο ταμείο. Και το ταμείο δεν ξέρω πότε θα έρθει. Αυτά είναι ωραία τα λόγια σας μαζί και τα χαμόγελά σας, αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές που μέσα σε 2 λεπτά δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε. Πάντως είμαι καλοπροαίρετος απέναντί σας, αυτό σας το λέω σοβαρά. Τώρα, αν παρισφρεί και κανένα καλαμπούρι, συγχωρέστε με, δεν χάλασε ο τρόπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Συνεχίστε να γράφετε. Γεια σας, γεια σας. Συνεχίστε να είστε. Καβλά. Να είστε έτσι, κύριε Χριστιανόπουλε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ λέω να τηρήσουμε και ενός λεπτού σιγή τώρα. Όχι, μην το παραχέσουμε. Γέλια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πόσο μεγάλες αλήθειες είπε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Για άλλη μια φορά τις διαβάζαμε τώρα, τις είδαμε, τις ακούσαμε. Ας αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες όλοι και ας πάμε παρακάτω σε διαφημίσεις.